κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την Κοινωνία των Ιδεών, την καθημερινή απογευματινή ενημερωτική εκπομπή της Άθλας Τηλεόρασης. Προς τους τηλεθεατές που έφτασαν να βγάλουν την κακεντρέχειά τους, σχολιάζοντας τις ενδυματολογικές μου προτιμήσεις που δεν έχω, και να σχολιάσουν την βιασύνη μου να βγάλω τα βαριά μακριμάνικα κοστούμια χάνει το κοντομάνικο υποκαμίσεων, να τους πω ότι ας έρθουν να κάτσουν 10 λεπτά σε ένα τηλεοπτικό στούντιο με τα εκτυφλωτικά φώτα που χτυπούν από απέναντι και θα καταλάβουν ότι καλοκαίρι με κοστούμι δεν μπορείς να κάνεις τηλεόραση. Και ας μπούμε στο πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής. Πόσοι γνωρίζουν ότι η Θεσσαλονίκη, μια πόλη που δεν έχει φιλοξενήσει ποτέ Ολυμπιακούς Αγώνες, φιλοξενεί το μοναδικό επισήμως αναγνωρισμένο από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή Ολυμπιακό Μουσείο της χώρας. Για το Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, τις δράσεις του και τον τρόπο με τον οποίο εμπλουτίζει το πολιτιστικό απόθεμα της πόλης, συζητούμε με την Διευθύντρια του Μουσείου, κυρία Κυριακή Ουδατζή. Κυρία Ουδατζή, καλώς ορίσατε στην Κοινωνία των Ιδεών. Καλώς σας βρίσκω. Ας ξεκινήσουμε λίγο από εσάς πριν πάμε στο ίδιο το μουσείο. Μία ειδική περίπτωση, η αρχιτέκτον που χτίζει ένα μουσείο να λαμβάνει μετά και να το διευθύνει. Δεν το ήξερα αυτό. Είναι μέρος της συμφωνίας? Ανταποδοτικό. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου. Νομίζω προέκυψε. Πώς δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, είχατε σχέση με τον αθλητισμό νωρίτερα? Για την ακρίβεια, όταν είσαι στη διοίκηση ενός φορέα, πρέπει να έχεις σχέση με διοίκηση και δι' ενός μουσείου με τον πολιτισμό. Γιατί θα μπορούσα να είμαι διευθύντρια σε οποιοδήποτε μουσείο. Δεν έχει σημασία το αντικείμενο του μουσείου. Διότι ασχολούμαι με το διοικητικό κομμάτι και μάλιστα νομίζω ότι είναι μοναδική συγκυρία το να είσαι αρχιτέκτονας και να είσαι σε ένα μουσείο, διότι ταυτόχρονα, πολλότε μάλλον σε ένα ελληνικό μουσείο, που σε ένα ελληνικό μουσείο κάνεις πάρα πολλά πράγματα και δεν κάνεις μόνο τη δουλειά σου, όπου χρειάζεσαι μουσιολογικά, μουσιολογικό σχεδιασμό, γραφιστικό σχεδιασμό, καλλιτεχνική άποψη, αρχιτεκτονική του χώρου και ούτω καθεξής. Άρα πολλά καπέλα σε μία θέση. Ήμουν η αρχιτεκτόνισσα, βέβαια πάντα ασχολιόμαι με μουσεία, δηλαδή ήταν το αντικείμενό μου και σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικού. Είναι η ανάδειξη. Αν δεν κρίνουμε αδιάκριτος πριν το Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Στο αρχαιολογικό ήμουνα και διάφορες εκθέσεις και στο Μουσείο Φωτογραφίας κτλ. Δηλαδή είχα την εμπλοκή και προφανώς και τα τυπικά προσόντα. Απλά η αρχιτεκτονική ήταν ο μεγάλος έρωτας. Οπότε... Το Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο μουσείο που σχεδιάζεται ως οίκημα, ως οικοδόμημα εξ ολοκλήρου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει άλλο Ολυμπιακό Μουσείο, όπως σωστά είπατε, στην Ελλάδα. Σχεδιάστηκε βεβαίως με μία μικρή διαφορά που δεν είναι και μεγάλη. Σχεδιάστηκε ως μουσείο αθλητισμού. Δηλαδή αφορούσε γενικά τον αθλητισμό και την ιστορία του αθλητισμού. Και στην πορεία μετονομάστηκε, αναγνωρίστηκε στην ουσία η συμβολή του στο Ολυμπιακό Κίνημα από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και έτσι μετονομαστήκαμε ως Ολυμπιακό. Ας περάσουμε στην ιστορία του ίδιου του μουσείου. Πότε ιδρύθηκε ως μουσείο αθλητισμού, όπως είπατε? Ιδρύθηκε στα χαρτιά το 2001. Λειτουργήσε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην Αριστοτέλους, σε ένα κτίριο που σήμερα στεγάζει την αστυνομία της πόλης, τα κεντρικά γραφεία. Και τότε ήταν στο ίδιο κτίριο, συστεγαζόταν το Μουσείο Φωτογραφίας Κινηματογράφου και το Μουσείο Αθλητισμού. Σε εκείνη τη φάση, για διάφορους λόγους που δεν γνωρίζω ακριβώς, τους είχαν πει ότι όλα τα μουσεία πρέπει να φύγουν από εκεί. Οπότε το Μουσείο Αθλητισμού, τα άλλα δύο πήγαν στο λιμάνι και το μουσείο το δικό μας θα πήγαινε στο λιμάνι. Τελικά αποφασίσαν ότι είναι καλύτερα να πάει σε ένα χώρο που να έχει δίπλα αθλητικούς χώρους, αθλοπαιδείας κτλ. Και έτσι πήγαμε εκεί που βρισκόμαστε σήμερα, στο Καφτατζόγλιο. Το 2004 εγγενιαστήκαμε ως Μουσείο Αθλητισμού από τον πολύ καρμικά, όμως έχω να πω, από τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Ζακ Ροκ, ως Μουσείο Αθλητισμού. Και μόλις 4 χρόνια μετά, επειδή τα έφερε έτσι η διαδικασία... Προσπαθώ να καταλάβω τους λόγους που οδήγησαν τη μετονομασία του μουσείου. Οι λόγοι είναι ότι μας οδήγησε η συλλογή μας πολύ γρήγορα, ενώ αφορούσε στην αρχή όλα τα αθλήματα, έγινε Ολυμπιακή Συλλογή. Δηλαδή ήρθαν πολλοί Ολυμπιονίκες μας αγκάλια, θα μας δώσουν τα αντικείμενά τους. Και έτσι στήθηκε μία συλλογή που κυρίως χαρακτηρίζεται ως Ολυμπιακή. Οπότε ήταν ξεκάθαρο ότι έπρεπε να γίνουμε Ολυμπιακό Μουσείο, γιατί είχαμε, δεν ξέρω να το πω, από τύχη, από διέστηση, είχαμε κάνει focus, είχαμε δώσει όλη μας την προσοχή στο Ολυμπιακό κομμάτι. Και έτσι το 2008, καταρχήν η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, μας πρότεινε να γίνουμε Ολυμπιακό Μουσείο και στην πορεία έγινε η αίτηση στη Διεθνή Ολυμπιακή και ενέκρινε την πρόταση της Ελληνικής, δεν ήταν δηλαδή δικιά μας η απόφαση να πούμε τώρα είμαστε Ολυμπιακό.
Εγώ που δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με τον χώρο του αθλητισμού, προσπαθώ να φανταστώ, βλέπω πλάνα και είναι ένα πολύ καλέσιτο μουσείο, προσπαθώ να φανταστώ τι είδους εκθέματα εκτίθενται σε ένα αθλητικό και ειδικά σε ένα Ολυμπιακό μουσείο. Σε ένα Ολυμπιακό θα σας πω, γιατί σε ένα αθλητικό είναι λίγο πιο διευρυμένο το αντικείμενο. Και θα σας πω στο δικό μας Ολυμπιακό, γιατί κάθε μουσείο, είμαστε 28 στον κόσμο, και κάθε Ολυμπιακό μουσείο έχει μία άλλη πολιτική, εκθεσιακή πολιτική, όπως τη λέμε, ή συλλεκτική πολιτική. Θα σας μιλήσω για το δικό μας, που είναι απόφαση ετών και δεν έχουμε μετανιώσει γι' αυτό. Παρουσιάζουμε όλη την ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων, από την αναβίωση, από τον εμπνευστή Κουμπερτέν, τον επίσημο εμπνευστή Κουμπερτέν. Και ταυτόχρονα, αυτό συμβαίνει περιμετρικά στις προθήκες, και στο κέντρο, στον πυρήνα του εκθεσιακού, βάζουμε και τον πυρήνα του αντικειμένου μας, δηλαδή τα αθλήματα. Και δείχνουμε τον εξοπλισμό, δείχνουμε τις τεχνικές, δηλαδή παρουσιάζουμε τα αθλήματα, τα τέως και νυν Ολυμπιακά, γιατί αλλάζουν. Ας το δούμε λίγο από μουσιολογικής πλευράς. Ο αθλητισμός προϋποθέτει κίνηση, το τελευταίο που σκέφτεσαι μιλώντας για αθλητισμό είναι κάτι στατικό. Η κλασική λογική ενός μουσείου είναι κάτι το στατικό. Είναι μία προθήκη στην οποία δείχνω κάτι. Τώρα η μουσιολογία έχει προχωρήσει, οι συνάδελφοί σας έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν άλλες τεχνικές χάρη και στην τεχνολογία. Επομένως, ένα μουσείο αφιερωμένο στον αθλητισμό είναι πιο κοντά στο παραδοσιακό μοντέλο του ελληνικού μουσείου με τις γυάλινες προθήκες, ή αξιοποιείται περισσότερο τις νέες τεχνολογίες για να δείξετε πράγματα όπως βίντεο, εικόνα. Ναι. Εφόσον θέλει να παρουσιάσετε κάτι που από τη φύση του εμπεριέχει την έννοια της κίνησης. Νομίζω ότι τις γυάλινες προθήκες δεν μπορείς να τις αποφύγεις, διότι μιλάμε για εκθέματα τα οποία έχουν άλλα μεγάλη ιστορική, άλλα μεγάλη συναισθηματική αξία, άλλα είναι μοναδικά. Όπως, απαριθμίστε με μερικά εκθέματα που θεωρείτε ότι ανεβάζουν τις μετοχές εντός εισαγωγικών του μουσείου σας. Θα σας πω τα αγαπημένα μου. Αρχής γενομένης από τα εκθέματα της Βούλας Παντουλίδου, η οποία ήταν και η πρώτη η οποία μας εμπιστεύτηκε. Με το που ανοίξαμε, μας έφερε τη στολή της από το 92, τα δύο παπούτσια, εκ των οποίων το ένα επιχρυσωμένο από την χορηγό εταιρεία που της, για να την τιμήσει, το δίπλωμα συμμετοχής. Εγώ στη θέση θα κρατούσα το χρυσάφι και θα δωρίζα μόνο το παπούτσι. Νομίζω ότι όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο πλέον, εκτιμάς μόνο την νίκη και το στεφάνι που είχαν και οι αρχαίοι. Εστιαύομαι. Η κοινή μας φίλη Βούλα Παντουλίδου είναι άτομο με τεράστια δοτική διάθεση και δεν νομίζω ότι θα περνούσε ποτέ από το μυαλό της. Όχι, το λέω γενικά για τους αθλητές, γιατί είναι φοβερό το ότι ένα κομμάτι ακόμη και σήμερα που δεν είναι ούτε επιχρησωμένο ούτε τίποτα και τα μετάλλια και όλα, και είναι τόσο μεγάλη συναισθηματική αξία που αισθάνεσαι δέος με αυτό το πράγμα, γιατί είναι μια πραγματική νίκη. Και βέβαια να ολοκληρώσω, γιατί πραγματικά θέλω να το πω, έχουμε το αρκουδάκι της. Το αρκουδάκι το αρκουδάκι της, το χρυσό της, το αρκουδάκι με το οποίο πήρε το χρυσό μετάλλιο, το οποίο το θεώρησε γούρι τότε. Οπότε, ένας τρόπος για το μουσείο, όλα αυτά μπορεί να πρέπει να είναι πίσω από γυάλινες προθήκες, αλλά το να το κάνεις λίγο πιο βιωματικό, καταρχήν και μόνο που δείχνεις το βίντεο της Βούλας και ταυτόχρονα έχεις το αρκουδάκι και όλα τα αντικείμενα, συνδέεται το αντικείμενο το ίδιο με την ιστορία που υπάρχει πίσω από αυτό, αυτομάτως έρχεται πιο κοντά ο επισκέπτης, δηλαδή δεν είναι το κλασικό μουσείο που ξέραμε κάποτε, που ήταν ένα αντικείμενο χωρίς ιστορία, την οποία έπρεπε εσύ να μπορείς να φανταστείς, να μπορείς να διαβάσεις και ούτω καθεξής. Τώρα τη δίνουμε έτοιμη. Η Βούλα Παντουλίδου είναι η αντιπεριφερειά της Θεσσαλονίκης, ένα κομμάτι πλέον, όχι, ήταν πάντα ένα κομμάτι της πόλης. Εφόσον όμως είναι ο μοναδικό Ολυμπιακό μουσείο, άλλοι Έλληνες Ολυμπιονίκες που δεν έχουν σχέση με την πόλη, δεν κατάγονται από εδώ. Έχουμε Έχουμε από όλους, όλοι οι Ολυμπιονίκες έχουν αφήσει κάτι. Σας είπα απλά την πρώτη. Και ο Πύρος ο Δήμος, αν μας έχει φέρει κάτι μικρό. Είμαι τώρα στη διαδικασία να τα πάρω και όλα, γιατί είναι και αγαπημένος ο Πύρος και γενικά μας αγαπάει, μας υποστηρίζει και ελπίζω πως θα τον έχουμε για το και μαζί μας 22 του μήνα, αυτό που θα πούμε αργότερα. Έχω να πω ότι, για παράδειγμα, ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο, το οποίο δεν ανήκει σε Ολυμπιονίκη ακριβώς, αλλά δείχνει το πόσο σημαντικά και ιστορικής αξίας αντικείμενα έχουμε. Έχουμε φωτογραφία του Τζέσε Όενς του 1936 με τον Γρηγόρη τον Λαμπράκη, το δικό μας, και η οποία αποτυπώνει τη φιλία που είχαν αυτοί οι δύο άντρες. Άντρες με την έννοια της βαρύτητας και του τι περάσανε και τι ακριβώς αφήσανε πίσω τους ως ιστορία. Μοναδικά δηλαδή κοιμήλια, το χρυσό μετάλλιο του Μηγιάκη, του Στέλιου Μηγιάκη.
Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Δηλαδή, πραγματικά σας λέω απλά τώρα κάποια που μου έρχονται. Μέσα από αυτά μαθαίνεις την ιστορία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι το μουσείο, νομίζω ότι είναι φανερό. Πρώτον, έχουμε μια εξαιρετική γραφιστική αλλά εικαστική επί της ουσίας, γιατί η ζωγράφος μας τα έχει κάνει όλα αυτά παρουσία. Βλέπουμε το Μηγιάκη τώρα. Παρουσία και παρουσίαση των εκθεμάτων. Και έτσι δημιουργούμε έναν ευχάριστο χώρο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια το πραγματικά το δυνατό μας σημείο είναι το εκπαιδευτικό μας έργο. Ένα μουσείο που σωστά τονίσατε την αρχή, που σέβεται τον εαυτό του και είναι σύγχρονο και μιλάει με τις σύγχρονες μουσεολογικές προσεγγίσεις. Αυτό που κάνει είναι να δίνει προς όλες τις ηλικίες και όχι μόνο στα παιδιά, να δίνει εκπαιδευτικό έργο και μέσα από ψυχαγωγία και βιωματική εκπαίδευση, στη δικιά μας περίπτωση και κινητική εκπαίδευση, να έρχεσαι κοντά στην ιστορία σου. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Οι μουσιολόγοι εξελίσσετε την επιστήμη σας και κοντά σε εσάς σας ακολουθούμε οι αποδέκτες της δουλειάς σας. Άρα, όσοι είχαμε συνηθίσει να αξιολογούμε τα μουσεία που επισκεπτόμαστε από αισθητικής πλευράς, τώρα έχουμε να λάβουμε υπόψη μας έναν ακόμη παράγοντα που είναι η εκπαιδευτική τους διάσταση. Τι κάνετε εσείς στο Ολυμπιακό πλέον? Κάποτε, όταν μιλούσες με ένα διευθυντή μουσείου, το μεγαλύτερο μέρος της κουβέντας περιοριζόταν στα εκθέματα που έχει να επιδείξει το μουσείο του σήμερα, κυρίως τις εκπαιδευτικές δράσεις του μουσείου του. Οι δικές σας δράσεις? Οι δικές μας δράσεις από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε το μουσείο είναι πολλές, πολυεπίπεδες, αφορούν όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, έχουμε δράσεις, έχουμε 20 εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, για όλες τις ηλικιακές ομάδες, δηλαδή από πρώην ήπια έως και λύκειο. Δεν αφήνουμε κανέναν να μπει στο μουσείο χωρίς να εκπαιδευτεί, άλλοτε έμεσα και άλλοτε άμεσα, και μάλιστα να εκπαιδευτεί με χαρά, δηλαδή στο τέλος να χαίρεται που έχει έρθει στο μουσείο και δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα παιδιά χαίρονται γι' αυτό. Κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για οικογένειες και για ενήλικες. Δηλαδή, είναι ο αποκλειστικός τρόπος επαφής με το μουσείο, διότι σχεδόν, αν μου επιτρέπετε να το πω, απαγορεύουμε τις απλές ξαναγήσεις. Δηλαδή, αν δεν περάσει από το εκπαιδευτικό στάδιο, τότε πραγματικά... Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς θα διδάξει το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης στους μαθητές ενός δημοτικού σχολείου της πόλης που το επισκέπτονται. Πολλά πράγματα. Εκτός από την ιστορία, την αθλητική μας ιστορία, που είναι πάρα πολύ σημαντική, να πω ότι και αυτό είναι ένας βασικός λόγος που γίναμε και Ολυμπιακό, γιατί το προσεγγίσαμε από αυτή την άποψη. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι όλο το φάσμα της ανθρωπότητας. Δηλαδή, οι Ολυμπιακοί Αγώνες σημαίνουν αρχιτεκτονική, σημαίνουν γραφιστική, σημαίνουν άθληση προφανέστατα, αλλά έχουν όλες τις επιστήμες μαζεμένες και μάλιστα. Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό που μας δίνει και τα tips των αγώνων και αυτό είναι και το, ας πούμε, το ελκυστικό κομμάτι της μιας ξενάγησης, ειδικά όταν αφορά τους ενήλικες, είναι τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα που έχουν συνδεθεί με Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακούγεται ενδιαφέρον, τι εννοείται? Άρα, για παράδειγμα, αυτό που συνέβη το 36 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου ή άλλοι αγώνες οι οποίοι είχαν άλλα δεδομένα. Να βλέπεις, για παράδειγμα, το Πεκίνο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο και να βλέπεις την τελετή έναρξης, αντιλαμβάνεσαι αμέσως μία κουλτούρα λαού, τα οποία αυτά τα θίγουμε και τα... δηλαδή προσπαθούμε να δώσουμε όχι μόνο την ίδια τους ίδιους Ολυμπιακούς Αγώνες των 15 ημερών, αλλά όλη και την κουλτούρα και το πολιτιστικό, πολιτισμικό υπόβαθρο που κρύβουν οι αγώνες, διότι οι αγώνες είναι απλά 15 μέρες που σου δείχνουν τα πάντα για μία πατρίδα, για ένα λαό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό. Οι Έλληνες διατηρούμε μία ειδική σχέση με την ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων, με το Ολυμπιακό Ιδεώδης, γιατί είναι κάτι που γεννήθηκε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Σήμερα το Ολυμπιακό Οικοδόμημα, όπως παρουσιάζεται παγκοσμίως, πόση σχέση έχει με αυτό που δώσαμε εμείς πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, αφού η ίδια η κοινωνία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συνέβη, με αυτό που υπήρχε πριν από 2.500 χρόνια. Νομίζω ότι και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας. Και κάθε Ολυμπιακή διοργάνωση είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας την οποία εκφράζει. Γι' αυτό και βλέπουμε, ειδικά στις τελετές έναρξης, να αποτυπώνεται ως καθρέφτης μια ολόκληρη κουλτούρα λαού. Άρα δεν μπορώ να πω και θα ήταν και λίγο, παρόλο δεν μου είναι πολύ ευχάριστο, αλλά προφανέστατα έχει αλωτριωθεί λίγο όλο το, αλλά και η ίδια μας κοινωνία μαζί με αυτό και οι αγώνες. Αυτό το οποίο είναι παρήγορο και πραγματικά τολμώ να πω, με ευθύνη δηλαδή, είναι ότι υπάρχει μία επαναπροσέγγιση του Ολυμπιακού Πνεύματος και, και όλες αυτές τις θεώρησεις που αφορά στο Ολυμπιακό Πνεύμα και τις Ολυμπιακές Αξίες.
Είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνονται πλέον, νομίζω, και οι σύνοντες ΝΟΕΣ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Δεν είναι τυχαίο ότι με στόχο το Τόκιο 2020, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, γίνεται προσπάθεια επανατοποθέτησης, επαναδιαμόρφωσης του κλίματος και επαναπροσέγγισης της αρχικής ιδεολογίας. Λόγω του Ολυμπιακού χαρακτήρα του μουσείου, έχετε συχνά την ευκαιρία να υποδέχεστε μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Γνωρίζετε το κλίμα στους κόλπους του Διεθνούς Ολυμπιακού Κινήματος. Ποια είναι η σχέση που διατηρούν αυτοί οι άνθρωποι με την ελληνική καταγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων? Αντιλαμβάνονται αυτό που εμείς οι Έλληνες πολλές φορές ίσως και εγωιστικά θεωρούμε, ότι είμαστε ο εκλεκτός λαός και ότι έχουμε μια ειδική σχέση γιατί από εδώ που ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το καταλαβαίνουν οι ξένοι? Το λέω και εν όψη της άποψης που έχει διατυπωθεί κατά καιρούς, να δούμε κάποιο σενάριο επιστροφής και όλα αυτά που... Νομίζω ότι με επιστρέφετε σε κάτι που δεν πρόλαβα να πω σε προηγούμενη σας ερώτηση και θα είναι μια καλή ευκαιρία αυτή να το πούμε. Έχω μια αίσθηση ότι δεν είναι τόσο, εφόσον μιλάμε για τους ηθήνοντες αυτής της ιστορίας, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ευαισθητοποίηση στο να παρουσιαστεί η σχέση της Ελλάδας και της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και στην αναβίωση με το Ολυμπιακό κίνημα το σύγχρονο. Η μοναδικότητα του μουσείου μας, για να γυρίσω πάλι πίσω, είναι ότι εκτός από τον εμπνευστή, τον επίσημο εμπνευστή, τον Pierre de Coubertin, παρουσιάζουμε τον πρώτο επί της ουσίας εμπνευστή, ο οποίος ήταν Έλληνας και δεν είναι πολύ γνωστό, και ο οποίος ήταν ο Ζάπας. Ο Ζάπας, λοιπόν, γι' αυτό και εμείς ξεκινάμε την ιστορία μας μέσα στο μουσείο, όχι από τον Κουμπερτέν, από το 1896, που και πάλι συνέδραμε ο Βικέλας, πάλι Έλληνας, για να γίνει όλο αυτό αυτή η αρχή, αλλά από τον Ζάπα και από τα Ζάπη Ολύμπια, τα οποία ήταν τα πρώτα, οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες που, έγιναν. Έτσι ακριβώς. Και έγιναν και τέσσερις διοργανώσεις. Που σημαίνει ότι ήταν ο Έλληνας Ζάπας ο εμπνευστής και από εκεί και πέρα προφανώς ενέπνευσε τον αναγνωρισμένο εμπνευστή. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα διεθνώς αναγνωρίζεται ο Κουμπερτέν και όχι ο Ζάπας. Παρακολουθείτε στενά τις εξελίξεις στο Διεθνές Ολυμπιακό Κίνημα, άρα έχετε εικόνα για τις Ολυμπιακές διοργανώσεις. Αντικειμενικά και χωρίς καμία συναισθηματική επιρροή, πώς σας φάνηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες που διοργάνωσε η Ελλάδα και αν ισχύουν, κατά τη γνώμη σας, είναι δικαιολογημένοι οι πανηγυρισμοί των Ελλήνων ότι διοργάνωσαν τους ωραιότερους αγώνες που έγιναν ποτέ? Είμαι πολύ αντικειμενική, για να σας πω την αλήθεια, και δεν επηρεάζομαι από συναισθηματισμούς. Νομίζω ότι, και επειδή έχω παρακολουθήσει αρκετές, ειδικά τελετές έναρξης, κατά τα λοιπά είχαμε προβλήματα. Αναφορικά με την τελετή έναρξη, η οποία όμως είναι το στίγμα για την Ολυμπιακή Διοργάνωση και είναι η εικόνα που δίνει σε όλο τον κόσμο και τη δίνει μόνο αυτήν σε εκατομμύρια δισεκατομμύρια κόσμου και όχι όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται και από τη θέληση του κόσμου να δει τα αθλήματα. Νομίζω ότι ήταν η πιο κομψή, η πιο elegant, η πιο ολοκληρωμένη από άποψη concept, από άποψη σεναρίου, παρουσίασης, η πιο όμορφη τελετή πραγματικά, και έχω δει έτσι και από άλλες αγαπημένες πατρίδες και δεν νομίζω ότι δεν φτάνει σε τίποτα αυτό που κάναμε εμείς. Σε ό,τι αφορά την όλη διοργάνωση ήταν εξαιρετική. Και για τα δεδομένα της Ελλάδας και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε πολύ καλά ότι συνέβησαν πριν και μετά κτλ. Για μένα, αν πρέπει να πω κάτι αρνητικό για να μην τα λέμε και όλα θετικά, είναι αυτή η έλλειψη πρόβλεψης για την μεταολυμπιακή κατάσταση. Δηλαδή, για μένα χάθηκε ένα τεράστιο στοίχημα να δούμε την Ελλάδα μας, τη Θεσσαλονίκη μας, την Αθήνα, όλες τις Ολυμπιακές πόλεις. Αυτό που συνέβη, να βιώσουμε το θαύμα που έγινε στη Βαρκελόνη. Δηλαδή, που έγινε μια άλλη πόλη και αναδείχθηκε τουριστικά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που προγραμματίζεται, καθώς το μουσείο δεν είναι μόνο τα εκθέματά του και οι εκπαιδευτικές του δράσεις, αλλά και η συμβολή του στην καθημερινότητα της πόλης. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε τις εκδηλώσεις που προγραμματίζεται για το προσεχές διάστημα. We'll be right back.